Λοιπόν, Πινελόπη, καταρχήν σε καλωσορίζω στη Θεσσαλονίκη για μια έτσι ευχάριστη μουσική βραδιά εδώ στο ΚΑΚΑ. Μαμασίτα, λοιπόν, το συγκρότημα. Και θέλω να πεις καταρχήν τι σημαίνει Μαμασίτα. Καταρχήν να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι η αγαπημένη μου πόλη και είναι ένα μέρος που νιώθω πολύ οικία, σαν να είμαι από εδώ. Και κάθε φορά... Θα σε διακόψω. Τελικά όλοι οι καλλιτέχνες, οι εξ Αθηνών, λέτε η Θεσσαλονίκη μου αρέσει, ξέρω εγώ. Μήπως το λέτε επίτηδες. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ για τον εαυτό μου μπορώ να σου απαντήσω μόνο. Δεν νομίζω όμως παρόλα αυτά, γιατί ξέρετε και οι ίδιοι ότι η πόλη σας είναι υπέροχη. Οπότε δεν χρειάζεστε εμάς να σας κανακέψουμε γι' αυτό. Όντως περνάμε πολύ ωραία εδώ. Όντως μας φέρεστε πάρα πολύ ωραία όταν έρχομαστε εδώ. Τρώμε καταπληκτικά. Κοιμόμαστε βαθιά λόγω κλίματος. Οπότε γι' αυτό τη λατρεύουμε. Έχετε υπέροχα γλυκά. Και εμείς είμαστε πολύ φαν. Οπότε εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Ειδικά μετά από μια τόσο δύσκολη εβδομάδα. Και θα υποσχεθούμε ότι θα περάσουμε πολύ ωραία σήμερα. Λοιπόν, Μαμασίτα, έτσι το συγκρότημα. Μαμασίτα on fire. Συγγνώμη. Λοιπόν, ναι, Μαμασίτα on fire είναι το όνομα της μπάντας. Μαμασίτα στη Λατινική Αμερική. Πορτογαλέζικη λέξη. Πορτογαλέζικη. Είναι λατινόριζη λέξη. Είναι το υποκοριστικό για τη μητέρα. Αλλά είναι και το ανάλογο το δικό μας, όταν περνάει μια όμορφη γυναίκα από μπροστά από άντρες και θέλουν να τις κάνουν ένα κοπλιμέντο, τη φωνάζουν μαμασίτα. Είναι το αντίστοιχο δικό μας. Μωρό μου, ας πούμε, μάνα μου κτλ. Αυτό είναι το όνομα της μπάντας. Το μας άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια λέξη που υπήρχε στο εξώφυλλο ενός δίσκου που είχα εγώ κρεμασμένο στο σαλόνι μου για πολλά χρόνια. Και συμφωνήσαμε όλοι μαζί ότι μας πάει πολύ. Είναι μια πολύ όμορφη λέξη, μια πολύ γλυκιά λέξη και ταυτόχρονα αρκετά έτσι σεξι. Οπότε το κρατήσαμε και όλες οι κοπέλες που ακολουθούν την μπάντα μας είναι μαμασίτα. Λοιπόν, Πινελόπη, επειδή τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα στην Ελλάδα εδώ και 2 χρόνια, οικονομική ύφεση, δεν υπάρχουν πολλά χρήματα και αυτό το έχουμε δηλαδή πάρα πολύ όσον αφορά τη νύχτα, έχει πέσει πάρα πολύ. Πώς βλέπεις το μέλλον όσον αφορά σε μια μπάντα που τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα στην χώρα μας? Κοιτάξτε, εγώ συνηθίζω να λέω ότι η ιστορία που λες για τη ζωή σου είναι η ιστορία που ζεις. Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος γενικά και επειδή η δουλειά μου είναι να κάνω τους άλλους να περνάνε καλά, έχω ένα λόγο παραπάνω να είμαι αισιόδοξη. Γιατί... Είναι? Είναι πάρα πολύ θετικό. Ναι, δεν έχω λόγο να μην είμαι και επειδή, ξαναλέω, η δουλειά μου είναι τέτοια, οφείλω να μεταδίδω ανάλογα συναισθήματα στους ανθρώπους που έρχονται να ψυχαγωγηθούν μέσα από τη δική μου τη δουλειά. Πιστεύω λοιπόν ότι τα πράγματα θα στρώσουν. Μέχρι ένα σημείο μας χρειάζεται σε εισαγωγικά, αν εξαιρέσουμε βέβαια τις περιπτώσεις που έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης, θα εκτιμήσουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα που ήδη έχουμε. Οπότε όλα θα πάνε καλά. Είστε νευριασμένοι λίγο με την περίοδο, την εποχή την οποία ζούμε? Γενικά με τους πολιτικούς μας, με την περίοδο την οποία αυτή ζούμε σήμερα? Δεν έχει νόημα να είσαι νευριασμένος. Νόημα έχει να κάνεις κάτι για να αλλάξεις μια κατάσταση που δεν σου αρέσει. Το να έχεις νεύρα δεν σε βγάζει κάπου. Τουλάχιστον να εκφράζεσαι με ωραίο τρόπο προς τα έξω. Και όλα θα φτιάξουν. Όλα θα φτιάξουν. Αρκεί ο καθένας από μόνος του να εκτιμήσει τα πράγματα που έχει, να μην θέλει περιττά πράγματα, γιατί στην ουσία αυτό είναι που μας λείπει. Τα λίγο παραπάνω πράγματα που είχαμε συνηθίσει να έχουμε, που ήταν πάρα πολύ ωραία όσο τα είχαμε. Οκ, okay, θα ξανάρθουν καλές μέρες, μην αγχώνεστε. Dancing on ice. Dancing on ice. Λοιπόν, πες μου λίγο, πώς περιμένεις κάθε Κυριακή η οποία έρχεται? Είναι πρεμιέρα, κάθε Κυριακή είναι μια πρεμιέρα. Άγχος? Έχω, ναι, μιας μορφής άγχος, ναι. Είναι λίγο αυτό που λέω το άγχος της οικοδέσποινας. Γιατί θέλω να περνάει καλά ο κόσμος που βλέπει οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δουλειά μας. Πόσο μάλλον αυτό για το οποίο καταβάλουμε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες για να βγει άρτιο. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο, είναι απρόβλεπτο. Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ σας? Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ πάλι να μιλήσω εκ μέρους κανενός. Είναι λογικό από ένα σημείο και μετά να υπάρχει ενός είδους ανταγωνισμός. Εγώ δεν το βλέπω έτσι.
Εγώ θέλω να παραμείνω μέχρι το τέλος το παιχνίδι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που ζω εκεί. Πού το διασκεδάζεις και περνάς καλά. Το διασκεδάζω, περνάω πάρα πολύ καλά. Αυτό φαίνεται. Μόνο που σκέφτομαι το τέλος στεναχωριέμαι από μόνη μου, δεν θέλω καθόλου. Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και στο Dancing on Ice να βγεις νικήτρια βέβαια. Μακάρι, μακάρι, αυτό δεν είναι το, ο αυτός σκοπός. Ναι, το ζητούμε. Μακάρι να μην έπρεπε να φύγει κανείς. Ναι, εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε καλά Χριστούγεννα. Αυτό θέλω να τελειώσουμε, γιατί σε λίγο πλησιάζουν οι μέρες των Χριστουγέννων. Θέλω να τελειώσουμε με μια ευχή δική σας. Τι ευχή σας στον κόσμο γενικότερα. Λοιπόν, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε ηρεμία, να ακούτε την ψυχή σας, να αγαπάτε τον εαυτό σας και κατ' επέκταση να αγαπάτε και τους ανθρώπους γύρω σας και να τους το δείχνετε. Να είστε καλά και να περάσετε πολύ όμορφα. Γεια σας, Θεσσαλονίκη! Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ σήμερα μαζί σας, πάρα πολύ. Πολύ. Σας αγαπάμε πολύ, αγαπάμε πολύ την πόλη σας. Όλα σας τα αγαπάμε, ελπίζουμε να μας αγαπάτε και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, θα κάνουμε ότι περνάει το χέρι μας για να είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Ξεχάστε ότι γίνεται εκεί έξω. Εδώ έχουμε ένα δικό μας κόσμο, άλλο, που είναι φτιαγμένος από μουσική και από καλή καρδιά και αγάπες και τέτοια πράγματα όμορφα. Μην πτωρίστε από τίποτα, ελάτε μαζί μας. Και εμείς δώσουμε ένα στοίχημα ότι τα τελευταία 4 κομμάτια δεν τα τραγουδάω εγώ. Ελπίζω να το κερδίσουμε και σήμερα. Είμαστε έτοιμοι με το μικρόφωνο. Ωραία, κάτι λίγο φασαρία. Μέχρι να μου φτιάξουν το μικρόφωνο. Λίγο φασαρία ακόμα, παρακαλώ. Έτσι, γιατί η Θεσσαλονίκη ξέρει να κάνει φασαρία. We'll be right back.